Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Προτού πάμε παρακάτω, πατήστε εκείνο το κουμπί για εγγραφή ή 30% των ανθρώπων που παρακολουθείτε τακτικά τα βίντεο και ακόμη δεν πατήσατε το κουμπάκι και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις. Και αν σας αρέσει το βίντεο πατήστε και like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά σας δίχτυα, γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, κοινότητα στήριξης, ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης πολλών ανθρώπων. Ένα κορίτσι χθε μου έγραψε στο Instagram, κυρία Θέκλα, έχω γραφτεί στο τρίτο επίπεδο. Και είπατε ότι όσοι είναι στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο μπορούν να στείλουν email και τις νεονέβευε ναι, ως κορίτσι μου στείλε μου τη σε Στην περιγραφή όλων των βίντεο υπάρχουν πληροφορίε για τη συνδρομή, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο επίπεδο και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να κοιτάξει στην περιγραφή το βίντεο. Λοιπόν, τι μου γράφει αυτή η κοπέλα, η οποία σημειώστε ότι είναι 27 ετών. Πολύ σημαντικό η ηλικία τη, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα η ηλικία τη, γιατί θα μα βοηθήσει μετά να καταλάβουμε Εάν όντω την έκανε η μάνα τη να αρκισώ, εάν όντω είναι ναρκισίστρια, έχει δηλαδή ναρκισίστικο στυλ προσωπικότητα ή όχι. Θέκλα μου, καλησπέρα, αγάπη μου. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχω μπει σε βαθιά θεραπεία, ενώ είχε κάνει ψυχοθεραπεία ει βάθο. Και έχω ανακαλύψει πόσο πολύ με επηρέαζε μέχρι πρώτη η μαμά μου σε όλε μου τι αποφάσει. Είμαι 27 ετών και πριν 7 χρόνια, δηλαδή στα 20 της, Συνέβη το εξή. Ήμουν φίλη με άλλες δύο κοπέλες, φίλες από το σχολείο. Ωστόσο, η φιλία μας δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής. Υπήρχαν κουτσομπολιά, λόγια πισόπλατα από όλες για όλες. Εγώ όμως το παράκανα. Είχα πιστεί ότι με ζήλευαν, ταυτόχρονα όμως έκραζα κιόλας πολύ. Από αυτό το σημείο σου λέω ξεκάθαρα ότι δεν είσαι ναρκισίστρια. Γιατί αν ήσουν ναρκισίστρια, δεν υπήρχε περίπτωση να αναγνωρίσει τα λάθη σου εκ των υστέρων. Καμία περίπτωση. Εάν αυτό το γράμμα το έγραφε μια ναρκισίστρια, θα έλεγε εγώ ήμουν μια χαρά, ήμουν τέλεια. Αυτέ με ζήλευαν, εγώ δεν έκανα τίποτα και αυτέ φταίνε. Λε ότι τότε στα 20 σου. Είχε πιστεί ότι σε ζήλευαν, ταυτόχρονα όμω έκραζε κιόλα πολύ, μια τυπική εφηβική συμπεριφορά θα έλεγα και γι' αυτό κρατάμε την ηλικία σου. Στα 20 χρόνια ένα κορίτσι δεν είναι ενήλικη γυναίκα, ούτε ένα αγόρι στα 20 χρόνια είναι ενήλικος άνδρας ψυχοσυναισθηματικά. Μπορεί η νομοθεσία να λέει ότι μετά τα 18 αποκτούν κάποια ενήλικα δικαιώματα και υποχρεώσει οι έφηβοι, όμως η ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση να γίνεις ψυχολογικά ενήλικας έρχεται στα κορίτσια μετά τα 26 και στα αγόρια μετά τα 28 και αυτό έχει να κάνει με τη δομική ανάπτυξη του εγκεφάλου. Στην ηλικία των 20 ετών ένα κορίτσι όσο έξυπνο και αν είναι, όσο διαθέσιμο και αν είναι να γίνει ο καλύτερος άνθρωπος, δομικά ο εγκέφαλός της δεν μπορεί να υποστηρίξει την υπέρβαση. Όταν λέμε υπέρβαση, εννοούμε να ξεπεράσει κάποιο εμπόδιο. Όπω είναι, για παράδειγμα, το να αντιδράς στη βιότητα που δέχεσαι και να λειτουργεί με αντιδραστική βιότητα. Ή να εκφράζει κάποια αναρκησιστικά χαρακτηριστικά, κάποια αναρκησιστικά traits, τα οποία τα περιμένουμε, τα αναμένουμε στου εφήβου. Γι' αυτό τον λόγο, όταν μιλάμε για διάγνωση και για διάγνωση της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας που γίνεται με βάση συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία. Αυτή πρέπει να γίνει μετά το πέρας της εφηβείας. Και όταν μιλάμε και για κατάταξη ενός ανθρώπου ότι έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας πάλι πρέπει να μιλάμε μετά το πέρας της εφηβείας. Δηλαδή ένα παιδί στα 25, ένα αγόρι, ένα κορίτσι στα 25, ένα αγόρι, ένα κορίτσι στα 20 περιμένουμε να έχει κάποια αναρκησιστικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι φυσιολογικά για την ηλικία του, την ηλικία της και φυσιολογικά για το βαθμό της ψυχοσυναισθηματικής του ανάπτυξης αλλά και γιατί ακόμη ο εγκέφαλος του δεν είχε αναπτυχθεί πλήρως δεν έχουν φυτρώσει πλήρως οι τη με το οπότε δεν έχει. δεν έχει το κομμάτι εκείνο που είναι κόφτης για μη αποδεκτέ κοινωνικέ συμπεριφορέ, στου πρόσφυγου με το οποίο λογού εδράζονται οι λειτουργίε τη κρίση, τη διάκριση, τη αυτολογοκρισία, που δεν τι έχει ένα νεότερο παιδί. Οπότε είναι λάθο να χαρακτηρίζουμε ένα παιδί στην εφηβεία. Ξαναλέω, εφηβεία πάει μέχρι τα 26 για τα κορίτσια και μέχρι τα 28 για τα αγόρια. Να χαρακτηρίζουμε ένα παιδί ω ναρκισιστή, ω κοινωνιοπαθή, ω οτιδήποτε, χωρί να έχει αναπτυχθεί πλήρω η προσωπικότητά του. Υπάρχουν ίσως κάποιες ενδείξεις σε κάποια παιδιά. Σίγουρα αυτός ο οποίος μετά τα 30 θα είναι ένας γκράντε ολοκληρωμένος ναρκισιστής. Σίγουρα έχει κάποια ναρκισιστικά χαρακτηριστικά από πριν. Όμω επίση και ένα παιδί το οποίο θα εξελιχθεί στο να είναι μια υγιή προσωπικότητα και να αντιμετωπίσει τη ζωή με πνευματικότητα και ευθύνη, επίση μπορεί να έχει κάποια ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμω θα παρέλθουν με την εξέλιξη του, την εγκεφαλική, τη συναισθηματική και την πνευματική. Άρα στα 20 η κοπέλα είχε αυτό το ζήτημα ότι πίστηκε ότι τις ζήλευαν οι φίλες της και ταυτόχρονα έκραζε πολύ. Κάποια στιγμή το κατάλαβαν ότι τις έκραζα και με έβαλαν απέναντι, δηλαδή σε ξεμπρόστιασα, λέγοντάς μου να σταματήσω αυτή τη συμπεριφορά ή να φύγω από την παρέα. Άρα σου έβαλαν όρια, σου είπαν ή θα σταματήσεις να κράζεις ή θα φύγεις από την παρέα. Εγώ τότε μάλλον μικρονάρκισσος, όχι, έφηβος. Δεν έχει μικρονάρκησο έφηβος ήσουν. Εγώ τότε μάλλον μικρονάρκισσος που την ξεμπρόστιασαν. Έτρεξα, τα είπα όλα στη μάνα μου και εκείνη μου είπε να εξαφανιστώ. Να μην αποχαιρετήσω καν. Απλά να μην ξανασηκώσω τηλέφωνα για να εκδικηθώ. Έτσι και έκανα. Ε, λοιπόν, η μάνα σου, η οποία σίγουρα ήταν περισσότερο από 26 χρόνια, όταν ήσουν εσύ 20, έχει όλα τα φόντα για να χαρακτηριστεί ω ναρκιστήρια. Όλα τα φόντα όμω. Όλα. Δεν τη λείπει τίποτα. Τι ανώριμη συμβουλή, τι κακοποιητική συμβουλή σου έδωσε η μάνα σου. Δηλαδή, πα και τη λε, μαμά, έκραζα τι φίλε μου στην παρέα, με ξεμπρόσχεσαν και μου είπαν να σταματήσω να τι κράζω ή να φύγω από την παρέα. Και η μάνα σου σου λέει εξαφανίσου. Μην απαντάς τηλέφωνα για να τις εκδικηθείς. Πω, πω, πω. Σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι γιατί η μητέρα σου έχει ένα αρκησιστικό στυλ προσωπικότητα. Σε λυπάμαι και είναι πολύ σκληρό να σε μεγαλώνει μια μάνα αρκησιστρία. Όπω επίση και ένα πατέρα να αρκυσιστής. Πολύ σκληρό. Σε λυπάμαι με την έννοια του σε συμπονώ, όχι σε εκτήρω. Και χαίρομαι που έχει δύο χρόνια που κάνει βαθιά ψυχοθεραπεία, αγάπη μου. Και θα ξεπεράσει αυτή τη βαριά κληρονομιά μια αρκησιστρία μητέρα. Νόμιζα ότι είχα κάνει το σωστό. Εννέα, ναι, άμα είσαι 20 χρονών και σε συμβουλεύσει κάτι μάνα σου, πιστεύει ότι κάνει το σωστό. Ειδικά μα σε συμβουλεύει να ακολουθήσει το δρόμο τη κακία, που είναι ο εύκολο δρόμο, και όχι το δρόμο τη αρετής που είναι ο δύσκολο, ο δύσβατο δρόμο, ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο και με βάση τα βιβλία του Σκοτ Πεκ που έχουμε διαβάσει, αγαπήσει και λατρέψει. Λοιπόν, άρα η μάνα σου σου είπε να εξαφανιστεί, να μην απαντά, να μην ξανασηκώσει τηλέφωνα, έτσι και έκανε. Νόμιζε πω είχε κάνει το σωστό, όμω. Και αυτό δείχνει πω δεν είσαι ναρκιστήρια. Όμω από τότε τη βλέπω στον ύπνο μου. Το υποσυνείδητο σου, το υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού σου προσπαθεί να σε ξυπνήσει και να σε υπενθυμίσει ότι έχει ατέλειωτε υποθέσει για τι οποίε νιώθει πω δεν έπραξε ορθά και δεν έπραξε με βάση ανώτερα ανθρώπινα. Κίνητρα και έδρασε με βάση τη συμβουλή τη μάνα σου, η είχε κατώτερα ναρκιστικά κίνητρα. Ειδικά μετά την ψυχοθεραπεία που κατάλαβα ότι γινόμουν ίδια η ναρκιστήστρα η μάνα μου, τα όνειρα έγιναν καθημερινά. Μπράβο, είναι καλό που έχει αυτά τα όνειρα. Είναι καλό γιατί σημαίνει ότι όλο σου το είναι Όλο σου το μυαλό και το συνειδητό κομμάτι των κεφάλου σου και το υποσυνείδητο κομμάτι των κεφάλων σου συνεργούν ώστε να σε βοηθήσουν να είσαι ο αυθεντικό εαυτό σου, ένα ανθρωπιστή άνθρωπο, ένα καλό άνθρωπο με αγάπη, ενσυναίσθηση και ανάληψη ευθύνη. Άρχισα να ταλαιπωρούμε από ενοχέ ότι φέρθηκα άσχημα και έτσι, μετά από ένα έντονο όνειρο ότι είμαστε ξαναφίλε, αποφάσισα να γράψω και να στείλω δύο γράμματα, ένα στην κάθε μία εξηγώντα τη ψυχική μου κατάσταση και ζητώντα συγγνώμη. Η μία δεν απάντησε ποτέ, η άλλη απάντησε σε μήνυμα: Δεκτή η συγγνώμη σου, μην με ξαναενοχλήσει. Οκ. Okay. Είναι αποδεκτό όταν δίνουμε μια ειλικρινή συγνώμη, ο άνθρωπο τον οποίο βλάψαμε, είτε στο σύντομο παρελθόν, είτε στο μακρινό παρελθόν, εσύ τα έστειλε 7 χρόνια μετά τα γράμματα, να μην Αποδεκτή τη συγγνώμη μα ενθουσιοδό και να πει: Έλα να γίνουμε ξανά κολοσκευρακοί, έλα να γίνουμε ξανά φίλε. Μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι το τέλο του κόσμου, αλλά μπορεί να συμβεί. Δυσκολεύομαι να με συγχωρέσω και η τωρινή του απορρίψη μου εξυψώνει και άλλο τη τύψη. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι δεν είσαι ναρκιστήστρια... Όχι το γεγονό ότι δυσκολεύεσαι να σε συγχωρέσει, το γεγονό ότι νιώθει τύψει. Οι ναρκιστέ δεν νιώθουν τύψει. Θεωρούν ότι είναι, αυτοί είναι και κανεί άλλο, ότι τα έχουν όλα καλά καμωμένα, ότι είναι τέλειοι, ότι τα κάνουν όλα σωστά και το καθεξής. Το σοκ του να βλέπω ότι είχα πάρει το δρόμο του ναρκισισμού, τη ψωνάρα που κάποια νομίζει ότι είναι, του ανθρώπου που μόνη μου έβγαλα βία από τη ζωή μου. Αυτό συγχώρεση, αυτό είναι το θέμα του βλοκ να πηγαίνω παρακάτω, να ζητάω συγγνώμη, ούτε και ξέρω. Με τρώει αυτή η ιστορία και θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Λοιπόν, καταρχά είμαι πολύ χαρούμενη για σένα. Είδε προηγουμένω, σου είπα, σε λυπάμαι που έχει να αρχίσει τρία μαμά. Τώρα είμαι πολύ χαρούμενη για σένα που ψυχοεκπαιδεύεσαι και κάνει ψυχοθεραπεία. Μπράβο, κόρη μου, μπράβο, μπράβο. Μπράβο και την κάνεις σε μια ηλικία Ξεκίνησε στα 25 και τώρα σε 27 που θα αλλάξει τη ζωή σου άρδιν και θα έχεις μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από ό,τι θα είχες ανέμενες βυθισμένη στα σκοτάδια και στην άρνηση που σου έδειχνε η μάνα σου ως δρόμο για να ακολουθήσεις. Λοιπόν, πρέπει να σε συγχωρέσεις. Οι τύψεις και οι ενοχές είναι χρήσιμες και είναι υγιεινές όταν τις βιώνουμε για να μας κινητοποιήσουν, να μετανοήσουμε για τα λάθη μας να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Όταν οι τύψεις και οι ενοχές εξακολουθούν να εφίστανται μετά που εμείς έχουμε συγκλονιστεί, έχουμε μετανιώσει για τη λάθος συμπεριφορά και έχουμε ζητήσει και συγγνώμη, τότε αυτό δεν είναι πλέον χρήσιμο. Δεν είναι πλέον επικοδομητικό. Θέλω να μιλήσεις με τον ή την ψυχολόγο σου και να το ρωτήσεις, να τη ρωτήσεις για την πιθανότητα να δεις και κάποιο ψυχίατρο παράλληλα, επειδή ίσως έχεις κάποιους λίγους ψυχαναγκασμούς δηλαδή το γεγονός ότι εξακολουθούν οι τύψεις να υφίστανται μέχρι τώρα και το γεγονός ότι έτσι σε, δεν μπορείς να συγχωρέσεις τον εαυτό σου και νιώθεις ότι ε, ήσουν ένας πολύ κακός άνθρωπος κλπ και κλπ και αυτή η ενοχικότητα η, η πολύ έντονη μετά από δύο χρόνια ψυχοθεραπείας σω αν μπορεί να σε παραπέμψει, αν συμφωνεί να σε παραπέμψει, να σε δει κάποιο ψυχίατος, να σε αξιολογήσει, και ίσω θα βοηθούσε παράλληλα με την ψυχοθεραπεία. Όχι να αφήσει την ψυχοθεραπεία, παίρνοντα ίσω κάποιο μοντέρνο αντικαταθλιπτικό φάρμακο, το οποίο εστιάζει στι ψυχαναγκαστικέ σκέψει. Γιατί ίσω δεν σου κάνω διάγνωση, σε καμία περίπτωση δεν έχω κανένα δικαίωμα να σου κάνω διάγνωση, ίσω όμω υπάρχουν και λίγε ψυχαναγκαστικέ σκέψει σε αυτό το μείγμα. Το οποίο δεν είναι καθόλου παράδοξο να συμβαίνει επειδή ένα παιδί που έχει υποστεί ναρκισιστική κακοποίηση από το γονιό μπορεί να πάθει διάφορες ε, καταστάσεις, διάφορα, να έχει διάφορα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών και να χρειάζεται και κάποια βοήθεια εξτρά από ένα μοντέρνο αντικαταθλιπτικό φάρμακο αν συμφωνεί ο ψυχολόγος ή ή ψυχολόγος σου να σε παραπέμψει σε κάποιον ψυχίατρο που να συνεργάζονται και να γίνει μια αξιολόγηση. Δηλαδή, ίσω παίρνοντα ένα μοντέρνο SSRI, το οποίο θα επιλέξει ο γιατρό ή κάποιο άλλο είδου μοντέρνο αντικαταθληπτικό, μόνο μοντέρνα γραφούν πλέον οι ψυχιατροί γνώστε, να έχει εξέλιξη και βοήθεια σε αυτό. Δηλαδή, να βοηθήσει μια θεραπεία ώστε να σταματήσουν οι τόσο έντονε, διαπεραστικέ και ενοχλητικέ σκέψει. Λοιπόν, ε, είναι καλό πράγμα να. Αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μα. Είναι μεγάλη αρετή να μετανιώνει ένα άνθρωπο και να ζητάει ειλικρινά συγγνώμη. Όμω, όπω είπα και προηγουμένω, οι τύψει και οι ενοχέ όταν γίνονται υπερβολικέ και στην περίπτωση σου είναι υπερβολικέ επειδή έκανε τι διορθωτικέ κινήσει, ζήτησε συγγνώμη, έστειλε το γράμμα, διόρθωσε τη συμπεριφορά σου, ανέρεσε την πρώτερη συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το ψυχισμό σου. Δεν έχει νόημα να έχει τύψει και ενοχέ πλέον. Και θέλω να το πω αυτό και να το τονίσω ότι δεν έρχονται τα πράγματα πάντοτε όπως τα επιδιώκουμε και όπως τα ονειρευόμαστε και ότι μπορεί εάν έστω και άθελα μας σε κάποια φάση έχουμε πληγώσει ανθρώπους ή έχουμε απογοητεύσει ανθρώπους ή έχουμε ξενερώσει ανθρώπους που ήταν φίλοι μας, που ήταν σύντροφοί μας κλπ. Έστω και αν εμείς έχουμε αλλάξει ολοκληρωτικά μετά δεν είναι υποχρεωμένοι οι πρώην σύντροφοί μας, οι πρώην φίλοι μας να μας ξαναβάλουν μέσα στη ζωή τους. Και δικαιούνται να μην μα ξαναβάλουν μέσα στη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί εξακολουθούμε να είμαστε λάθο ή εξακολουθούμε να είμαστε κακοί άνθρωποι. Σημαίνει όμω ότι οποιοδήποτε άνθρωπο διατηρεί την ελευθερία του να επιλέγει ποιου θα έχει στη ζωή του και ποιου όχι. Θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει. Γνωρίζω κάποιου ανθρώπου, προσπαθώ να σκεφτώ αριθμό, δύο-τρία πρόσωπα τέλο πάντων, που έχω περάσει από τη ζωή του ω φίλοι σε νεότερες ηλικίε, οι οποίοι αποφάσισαν ότι δεν ήμουν καλή φίλη για αυτούς και με έβγαλαν από τη ζωή τους. Και εκ των υστέρων, αναγνωρίζοντας ότι στη δεκαετία της ηλικία 20 μέχρι 30 ετών είχα, ιδίω πριν τα 26-27, είχα κάποια ναρκισιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα μου, στα πλαίσια της εφηβείας της περίεργης που βίωνα, είχαν κάθε δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να με βγάλουν από τη ζωή τους. Και έχουν κάθε δικαίωμα να μην θέλουν να με βάλουν ξανά στη ζωή τους. Ξέρω τι σημαίνει να φερθεί άσχημα, να είσαι επικριτικός. Εγώ είχα αυτό το πρόβλημα της επικριτικότητας όταν ήμουνα έφηβος. Όταν ήμουνα νεαρή ενήλικας νομικά αλλά έφηβος ουσιαστικά, επέκρινα τους άλλους του την έλεγα συνέχεια. Διόρθωνα συνέχεια του άλλου. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει, δεν πρέπει να το. Ήμουν αυτόκλητη συμβουλάτορα. Και κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν με το δίκιο του ότι δεν τη θέλουμε αυτήν εδώ πέρα να έρχεται να μα κάνει συνέχεια την έξυπνη. Γιατί αυτό έκανα. Μετανόησα, μετανόησα. Λειτουργώ έτσι τώρα, όχι δεν λειτουργώ έτσι τώρα. Όμω η εμπειρία αυτών των ανθρώπων που θυμούνται το πρόσωπό μου, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 2000 το 1946, το 1998, το 2004, το 2003, δεν ξέρω πότε συνέβηκαν αυτά τα περιστατικά, τους δικαιολογεί η εμπειρία τους να μην με θέλουν ξανά στη ζωή τους. Σε μία φάση έτυχε να ξαναπροσεγγίσω, να ζητήσω συγγνώμη και να μου πούν αυτό που σου είπαν και σένα. Δεχτεί συγγνώμη σου, αλλά δεν θέλω ξανά επαφές. Το αποδέχτηκα. Δεν με πειράζει πλέον. Όταν ήμουν νεότερη, με ενόχλησε. Και ίσω το κομμάτι που με ενοχλούσε να ήταν επίση ναρκιστιστικό, του στείλω ότι οι ναρκιστέ θέλουν να του αποδέχονται όλοι. Και να του δοξάζουν όλοι και να λένε όλοι τι καλό παιδί που είναι και τι καλή κοπέλα που είναι και ούτω καθεξή. Το, το μοιράζομαι αυτό μαζί σου σήμερα για να σε βοηθήσω να δει ότι αυτά συμβαίνουν σε όλου του ανθρώπου. Και ότι ένα άνθρωπο που μπορεί να παρακολουθεί τώρα, λε ότι παρακολουθεί τα βίντεο και μπορεί να με θαυμάζει και να λε τι καλή γυναίκα υπήρξα τοξική σε κάποιες περιστάσεις στη ζωή μου. Και οι άνθρωποι προς τους οποίους υπήρξα τοξική είχαν κάθε δίκιο, κάθε δικαίωμα, κάθε λόγο να με βγάλουν όξο. Και έχουν κάθε δικαίωμα, κάθε λόγο να μην θέλουν να με βάλουν ξανά μέσα στη ζωή τους. Καταλαβαίνω πως πονάει η απόρριψη, γιατί βιώνεις ως απόρριψη και τη μη απάντηση στο email, αλλά και την απάντηση με μήνυμα δεχτή η... η, συγγνώμη σου, δεν θέλω άλλες επαφές. Θέλω όμως να προχωρήσεις μπροστά στο μέλλον σου, στο παρόν και στο μέλλον σου. Υπάρχουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Οπότε αν τα έχουμε σκατέψει με πέντε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε μετά που θα κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας που εσύ κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου και μετά που θα εξελιχθούμε και θα προχωρήσουμε να μην γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους από αυτά τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στο πλανήτη και να δημιουργήσουμε νέες φιλίες, νέες σχέσεις τις οποίες θα μας γνωρίσουν ως τη βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού μας και όχι ως εκείνο το μικρό κοριτσάκι που έβγαζε ναρκισιστικές συμπεριφορές που είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο στην εφηβεία, ειδικά αν είναι ένα παιδί το οποίο κακοποιείται από ναρκιστικού γονεί. Χαίρομαι που στη θεραπεία σου αναγνωρίζει τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο σε επηρεάζει η μαμά σου. Χαίρομαι που ανοίγουν τα μάτια σου. Σου εύχομαι ότι καλύτερο. Δεν είναι το τέλο του κόσμου που δεν σε θέλουν ξανά στη ζωή του. Μπορεί και για το δικό σου καλό να μην είναι καλή ιδέα να ξαναδημιουργούσε σχέση με αυτά τα κορίτσια γιατί είπε αρχικά ότι υπήρχαν. Από όλε τι πλευρέ, κουτσόμπολιά, όπλα, κουβέντε κλπ. Και, και εσύ συμμετείχε, δεν ήταν μόνο εσύ, ρε παιδί μου, που κουτσομπόλευε. Ηταν ένα κλίμα που φαίνεται πω ήταν τοξικό. Ε, let it go. Άστο. Έγινε στο παρελθόν. Και θα σου πω και το εξή. Αν έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία, καλή ιδέα θα ήταν να πα να εξομολογηθεί, να πα σε έναν ιερέα τη επιλογή σου, να το εξομολογηθεί, να φύγει το αμάρτημα από πάνω σου, εάν έχει σχέση με την Εκκλησία. Θεωρώ ότι. Ε, το μυστήριο της εξομολόγησης όπως ε, είναι ορισμένο από την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει να κάνει με αυτό με την άφεση του βάρους των ενοχών. Δεν μιλάω για την καθοδήγηση που κάποιοι πνευματικοί δίνουν και μια καθοδήγηση που μπορεί να είναι διαφορετική από αυτά που ε, τα ευρήματα τη επιστήμη τη ψυχολογία. Υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι είναι διαβασμένοι, μπορεί να έχουν σπουδάσει και ήδη η ψυχολογία και είναι εξαιρετικά φωτισμένοι. Υπάρχουν όμω και πνευματικοί οι οποίοι έχουν πολύ συντηρητικέ ιδέε. Όμω γι' αυτό καθ' αυτό το μυστήριο τη εξομολόγηση, δηλαδή το γεγονό ότι πα σε έναν ιερέα και εφόσον είσαι θρήσκα ή σε θρήσκο, πιστεύει. Στο μυστήριο και πιστεύει ότι εφόσον τα έχω πει στον ιερέα, έχω φύγει από πάνω μου και έχω ξαλαφρώσει. Εάν είσαι θρίσκα, δοκίμασε να το εξομολογηθεί κιόλα. Όχι να πα να πάρει καθοδήγηση, να το εξομολογηθεί. Εφόσον κάνει ψυχοθεραπεία για να μην μπερδευτεί, γιατί πολλέ φορέ ε, κάποιοι πνευματικοί, ξαναλέω, που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία, μπορεί να σου δώσουν μια καθοδήγηση η οποία να αντίκειται στι ψυχοθεραπευτικέ και ψυχοεκπαιδευτικέ αρχέ. Έτσι, εάν έχει κάποια σχέση με την θρησκεία, εάν δεν έχει κάνει κάτι άλλο, για παράδειγμα, μπορεί να, να γράψει κάτω σε ένα ημερολόγιο, σε κάποιε κόλλε χαρτί τα συναισθήματα που νιώθεις για αυτό που συνέβη να, να καταγράψεις τη στενοχώρια που έχεις και μετά να το σκίσεις εκείνο το χαρτί, να το κάψεις, να το κάνεις χίλια κομματάκια, να το πνίξεις μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας και να νιώσεις έτσι με ένα τελετουργικό τρόπο και ένα συμβολικό τρόπο ότι φεύγει από πάνω σου στη στενοχώρια και τελειώνεις με αυτό. Τελείωσε με αυτό. Παρακάτω. Αγωνιστικούς χαιρετισμού και πολύ αγάπη. Μουα! Επίσης, στα σχόλια, θα ήθελα να μου γράψετε αν έχετε βιώσει παρόμοια πράγματα. Α σα έχει τύχει και εσά, εάν είστε σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, πάνω από τα 26, πάνω από τα 28, πάνω από τα 30, να πηγαίνετε πίσω στο παρελθόν και να σκέφτεστε συμπεριφορέ του παρελθόντο και να λέτε πού, πού εκεί συμπεριφέρθηκαν σα έχει τύχει και πώ το αντιμετωπίζετε. Φιλιά! Yeah.